Σημαντική μείωση παρουσίασε ο πληθωρισμός στο Νοέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Όμως Νίκο Ρογκάκο παρά τη μείωση του πληθωρισμού οι τιμές στο ράφι παραμένουν υψηλές. Και αυτό είναι που πρέπει να προβληματίζει Νίκο την κυβέρνηση αλλά και αυτούς που πρέπει να λάβουν τα μέτρα. Ο πληθωρισμός μπορεί να μειώθηκε στο 2,1% τον είδαμε από 3,8, είναι σημαντική μείωση. Εδώ πρέπει να σου πω ότι τα χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, τον υψηλότερο πληθωρισμό έχουν οι χώρες οι οποίες είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, αλλά και η Ρουμανία. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι, όλα τα χρόνια αυτά τα τελευταία δεν κοιτούσαμε ποτέ τον πληθωρισμό τροφίμων ή τον κοιτούσαμε πολύ λίγο. Τώρα πρώτος στο μέλημά μα είναι τα τρόφιμα. Ο, ο κόσμος κόσμο Νίκο, 8 στου 10 ανθρώπου, σκέφτεται να πάρει τα βασικά προϊόντα για το τραπέζι του. Εδώ θέλω να, να θυμίσω και κάτι άλλο. Οι δύο στου 10 Έλληνε πολίτε είναι στα όρια τη φτώχεια. Εάν δεν μειωθούν οι τιμέ, εάν δεν βάλουν μυαλό όλοι. Και αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο πρέπει να το κάνω. Και να μειώσουν τις τιμές, βιομηχανίες, σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εγώ ποιος, ή θα πρέπει να μπαίνει πρόστιμο ή θα πρέπει να μειώσουν ήδη τις τιμές τους. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους υπάρχει και η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα δοθεί κάποια παράταση ή θα υπάρξουν πρόστιμα. Στο τραπέζι είναι η παράταση. Μέχρι τι 15 έως 20 Ιανουαρίου να δοθεί. Το πρόστιμο θα είναι διπλάσιο μετά από αυτό. Και πρέπει να πούμε επίση ότι θα ανοίξει και ένα διάλογο για τη ριζική αναμόρφωση. Μιλούμε για την πράσινη ανάπτυξη, για τι πράσινε αλλαγέ που πρέπει να γίνουν. Θα ανοίξει ο διάλογο και θα έχουμε αυξομοιώσει στα τέλη. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ρογκάκο.